Από 1 ευρώ έως 1,40 διαμορφώθηκε κατά το τελευταίο Διοικητικό Συμβούλιο της Συνεταιριστικής Κοινοπραξίας Κορινθιακής Σταφίδας η τιμή του προϊόντος της μικρής φετινής παραγωγής, όπως ανακοίνωσε σε δηλώσεις του ο γραμματέας της ΚΟΣ για την Κορινθία Κώστας Γιώργαρης. Το Διοικητικό Συμβούλιο που είχαμε στα μέσα της εβδομάδας καθορίσαμε και τις τιμές όσον αφορά την ξερή σταφίδα. Το νούμερο 1 που λέμε ο Άσος, 1 ευρώ και 40 λεπτά. Το διάρι 1 ευρώ και 20 λεπτά και το τεσάρι 1 ευρώ. Νομίζω ότι είναι αρκετά καλές τιμές, καλύτερες από πέρυσι. Η παραγωγή πάντως είναι πολύ λίγη, μιλάμε μειωμένη. Βλέπετε ελάχιστη ποσότητα θα αποξηρανθεί. Θα δούμε. Τι άλλα αποφασίσατε? Στη συνέχεια είχαμε γενική συνέλευση. Μια γενική συνέλευση η οποία πράγματι θεωρώ ότι ήταν ορόσημο, καθότι ένα πάγιο αίτημα των ενώσεων της Κορινθίας και κάποιων βέβαια της Κρήτης πέρασε πλειοψηφικά και έτσι πάμε σε ανώνυμη συνεταιριστική εταιρεία, η ΞΟΣ, αυτή πέρασε η πρόταση η δική μας και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα αυτό το πάγιο αίτημα της αποχώρησης και βέβαια να πάρουμε και την περιουσία η οποία μας ανήκει. Νομίζω μετά από αυτό στην πορεία θα χρειαστεί κάποιος χρόνος βέβαια. Θα χρειαστεί κάποιος χρόνος, θα χρειαστούν και νομικοί. Πάντως είμαστε σε πολύ καλό σημείο σήμερα, γιατί πρέπει να γνωρίζετε ότι η περιουσία αυτή δεν έγινε μόνο από τους κριτικούς, αλλά έγινε και από τις ενώσεις Κορινθίας, από τους παραγωγούς, τους δικούς μας εδώ του τόπου μας και πράγματι πρέπει να πάρει ο καθένας αυτό που του ανήκει. Νομίζω πως ήρθε ο καιρός σήμερα αυτό το θέμα να τελειώσει και να τελειώσει αίσια. Ένα μεγάλος δώρος τελευταία, εδώ και χρόνια γίνεται, που πολλοί αγρότες δίνουν τη σταφίδα τους, ναι, ή την άσπρη ή την κορδιακή, τη μαύρη, και δίνουν τώρα για υλοποίηση. Αυτό το καταγγέλνετε εσείς? Πράγματι κάποια ποσότητα σταφίδας δίνεται και εδώ και στην Κρήτη. Η ποσότητα αυτή είναι μικρή, είναι η δεύτερη σταφίδα που μένει. Προκειμένου να τη λιάσουν, νομίζω ότι δεν είναι και η ποιότητα αυτή που πρέπει να λιαστεί, τέλος πάντων, δίνεται για σαϊνοπία. Πράγματι αυτό γίνεται. Το τριγάνε και πάνε κατευθείαν. Βέβαια. Αυτό επιτρέπεται? Νομίζω πως όχι. Πάντως γίνεται. Κάποιο έλεγχο θα γίνεται αυτό? Δεν νομίζω να υπάρχουν έλεγχοι. Σήμερα βέβαια και με τον περινόσφορο τα υλοποίηση μας στα φίδια είναι τόσα λίγα που δημιουργείται πρόβλημα αν θα υπάρξει και απαιτούμενες ποσότητες του μούσου για το κρασί που χρειάζεται.